Ευλογείτε. Ήθελα να ρωτήσω, μετά από το θάνατο ενός πνευματικού, ενός Αγίου Πνευματικού, στον οποίο, όπως λέτε και εσείς, το υπερφυσικό είναι κάτι φυσικό. Πώς επιλέγεις, με ποια κριτήρια επιλέγεις τον δεύτερο πνευματικό, περιμένεις, ας πούμε, κάποιο σημάδι, και πόσος χρόνος πιστεύεις ότι είναι ικανός για να... ή είναι αρκετός για να γνωρίσει κάποιος ένα πνευματικό. Τι πρέπει να βλέπεις από τον νέο πνευματικό. Ευχαριστώ. Κι εγώ ευχαριστώ. Νομίζω το λάθος έγινε από την αρχή. Δεν πρέπει να επιλέγουμε τον πνευματικό μας με κριτήριο αν έχει υπερφυσικά χαρίσματα ή όχι. Εάν επιλέξουμε ένα πνευματικό που έχει υπερφυσικά χαρίσματα, επειδή έχει υπερφυσικά χαρίσματα και πάμε κοντά του για τα υπερφυσικά του χαρίσματα, αυτό είναι λάθος. Παρόλο που είναι φυσικό και ανθρώπινο. Γιατί μετά, εάν ο πνευματικός εκείνος δεν μας προσέξει, τότε θα μείνουμε κολλημένοι στα υπερφυσικά χαρίσματα και όταν θα έρθει η ώρα που θα φύγει ο πνευματικός αυτός, θα δυσκολευτούμε να βρούμε άλλον να αναπαυθούμε κοντά του. Πρέπει να βρούμε ένα πνευματικό από την αρχή, ο οποίος να μας μάθει να μετανοούμε, να μας μάθει να αγωνιζόμαστε, να μας μάθει να γίνουμε ταπεινοί άνθρωποι. Η πρόοδος μας η πνευματική δεν εξαρτάται από την αγιότητα του πνευματικού μας, αλλά εξαρτάται από τον αγώνα που θα κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Η αγιότητα του πνευματικού είναι ένα δικό του θέμα. Δεν είναι θέμα δικό μας. Αν είναι Άγιος ο πνευματικός μας, δεν σημαίνει ότι είμαστε και εμείς Άγιοι, θα πάρουμε αυτή τη δική του αγιότητα. Αλλά εμείς πρέπει να παίρνουμε παράδειγμα από την Αγία Ζωή του Πνευματικού βέβαια, αλλά και από τον Χριστό. Και θα παίρνουμε χάρη από τον Χριστό δια του μυστηρίου. Το μυστήριο έχει την αξία, όχι ο πνευματικός. Δηλαδή, είναι λάθος να ψάχνουμε πνευματικούς θαυματουργούς. Διότι αν ψάχνουμε έτσι, μπορεί να πέσουμε σε περιπτώσεις πλανεμένων ανθρώπων, ακόμα και στον χώρο των κληρικών και των μοναχών και των γερόντων, που να πλανεθούμε και εμείς μαζί τους στο τέλος, γιατί ξεκινήσαμε λαθασμένα. Σίγουρα, θαυμάζομαι τους χαρισματούχους πατέρες, θαυμάζομαι τους γέροντες και τους Αγίους, τους συγχρόνους Αγίους, αλλά η Εκκλησία δεν εξαρτάται από την αγιότητα, την προσωπική αγιότητα των ιερέων της και των επισκόπων της, αλλά εξαρτάται από την αγιότητα του Αγίου, του μόνου Αγίου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όταν πάμε να εξομολογηθούμε, γίνεται μυστήριο. Δεν είναι συνάντηση με μία πρώτη προσωπικότητα, αλλά είναι ένα μυστήριο που γίνεται στο όνομα του Χριστού.